Καλησπέρα σε όλους. Ο Πειραιάς της καρδιάς μας είναι εδώ. Ο Κώστας Μπαλαχούτης στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Μορφέσης στην κονσόλα των ήχων. Ο Γιώργος Καρίδης στο 210-4224-443 έως και 5. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά ή μεσαία παύλα κανάλι1.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας. Θέλουμε τα μηνύματά σας. 904 κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 19599. Ένα Σεργιάννη λοιπόν στο μαγικό κόσμο του Πειραιά και όχι μόνο, από τα χρόνια τα παλιά μέχρι και τις μέρες μας, μέσα από τραγούδια, θύμησες, μαρτυρίες, καταγραφές, αρχεία, μεγάλες και μικρές ιστορίες. Μια ξεχωριστή κυρία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα, που έχει μια ιδιότυπη σχέση με τον Πειραιά. Η κυρία Ελένη Ροδά είναι κοντά μας, την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Ναι, πράγματι, ο Πειραιάς είναι μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου. Έχω ζήσει τον περισσότερο χρόνο της ζωής μου στον Πειραιά. Για πολλούς λόγους, ψηφίζω για το βέβαια. Και τον αγαπάω πολύ ιδιαίτερα. Από μικρό κορίτσι σχεδόν είμαι στον Πειραιά. Και το στέκι σου είναι στο Παλαιό Φάλιρο, στον Πειραιά. Κοντά. Ας το πούμε έτσι. Εκεί που συχνάζουν φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες από τα παλιά. Ναι, πάρα πολύ. Πολλοί τραγουδιστές, ηθοποιοί και μάλιστα θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, μια που είμαι στην εκπομπή σου, και να πω ότι είναι ο τελευταίος μήνας που έχω το μαγαζί, γιατί το κλείνω διαπαντός τέλος Μαΐου. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Κουράστηκα πάρα πολύ. Κουράστηκα. Δεν μπορώ εγώ, σηκώνομαι το πρωί να ψωνίσω, να πάω στον Κρεοπόλη, να πάω στο Μανάβι, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο Ίκα, να πάω στην Εφορία, να πάω. Μας έχει τρελάνει και η Εφορία και το Ίκα. Έχω ακούσει κόσμο και ντουνιά όμως, ναι, να μιλάει με ξεχωριστά λόγια για το σπίτι σου αυτό, ας το πω. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στέκι. Ήταν κάτι σαν μπουά, το εστιατόριο. Έγιναν πολλά γλέντια, μαζευτήκανε πολλοί άνθρωποι και ήρθαν πολλοί άνθρωποι, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος, πολιτικοί, απλοί άνθρωποι όλων των ειδών. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους που ήρθανε και με τιμήσανε και ήτανε μαζί μου, και λυπάμαι βέβαια που δεν θα τους βλέπω κάπου αλλού. Mm-hmm. Κάπου αλλού. Σήμερα είναι Τρίτη. Ένα από τα τραγούδια που σε έκανα που αγάπησε ο κόσμος και τραγούδησε και εξακολουθεί να τραγουδά, παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες μετά την πρώτη του εγγραφή, αφορούσε τη χθεσινή μέρα. Μια βουρκωμένη Δευτέρα λοιπόν. Ας τρέξει λίγο. Βουρκωμένη Δευτέρα, βέβαια. Ευχαριστιέσαι τη ζωή, μα λυπάσαι γιατί φτάνει της Δευτέρας το πρωί. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα, η καινούρια εβδομάδα. Δεν περνά η ρημά. Για να δεις τον άνθρωπό σου να γυρνάς εδώ και εκεί. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα, η καινούρια εβδομάδα. Δεν περνά η ρημά. Thank you.
μέρες με καημό και έξω φτώχεια την εβδόμη μέσα στο συνοικισμό. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα, η καινούργια εβδομάδα. Δεν περνά, δεν περνά η ρημάδα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Διονύσης Τζεφρόνης, η Ελένη Ροδά που εκτός από ερμηνεύτρια έχει και μια σχέση με τη... Ξεκίνησε σαν ηθοποιός και που τα τραγούδια αυτά τα ερμήνευε και σε ταινίες ή ακουγόντουσαν σε ταινίες. Αγάπη μου Παλιόγρια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 1972. Ναι. Ο Ζαμπέτας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση στη διαδρομή σου, έτσι. Και τώρα και στα ενδιάμεσα τον νοσταλγείς, στέκεσαι με... Πολύ είναι μια μαχαιριά ο Ζαμπέτας. Κάθε φορά που τον σκέφτομαι, που τον ακούω, έτσι αισθάνομαι μια μαχαιριά μέσα μου. Τι ιστορία ήταν ο Ζαμπέτας, εσύ που τον έζησες έτσι από κοντά, που ήσουν δίπλα του στο στούντιο, στο πάλκο? Ο Ζαμπέτας ήταν καταρχάς ένας πολύ καλός άνθρωπος. Βοηθούσε κόσμο, βοηθούσε, έβγαζε από την τσέπη του χρήμα και το έδινε με τρόπο σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Με τρόπο, Με τρόπο. Έπαιρνε κανένας είδηση, επειδή τον ήξερα και μόλις έβαζε το χέρι στην τσέπη, ήξερε θα κάνει. Δεν τον έπαιρνε κανένας είδηση. Ήτανε πολύ πικραμένος, καταρχάς ήταν πανέξυπνος, ήτανε φιλόσοφος λαϊκός, ήτανε εύστροφος, μιλούσε συγχρόνως με τρεις ανθρώπους για τρία διαφορετικά θέματα. Ήταν, αλλά αυτή η ευστροφία του, ρε παιδί μου, δεν την έχω συναντήσει σε άλλον άνθρωπο. Κάπου έτσι μου θύμιζε ευστροφία την Κατερίνα τη Γόγου. Και αυτή ήταν πολύ εύστροφος άνθρωπος. Mm-hmm. Πανέξυπνη και αυτή και εύστροφος. Λοιπόν, και οι δύο με μια πίκρα όμως μέσα τους. Ναι, και εγώ και ο Ζαμπέτας. Ο Γιώργος ήταν πολύ πικραμένος άνθρωπος. Ήταν στενοχωρημένος. Ήταν πικραμένος γιατί δεν γύρισε κανένας να τον κοιτάξει. Να τον κοιτάξει, δεν είχε ανάγκη να τον κοιτάξει. Εκείνη την εποχή έχει. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα. Μετά το 75, μετά το 78, ας το πούμε έτσι. Όταν άρχισε λίγο. Όχι, πάντα ήταν. Ναι, μετά άρχισε, ναι. Πάντα θεωρείται ο Γιώργος ένας καλλιτέχνης που ήταν, ας πούμε, λαϊκός πολύ και δεν έπρεπε να μπει στα μεγάλα μαγαζιά, γιατί κάποια στιγμή που είπα εγώ σε κάποιον που είχε ένα μαγαζί που ήταν της μόδας τότε, λέω να έρθει μαζί μας ο Ζαμπέτας. Ελένη, είσαι με τα καλά σου, ο Ζαμπέτας εδώ, μου λέει. Τον θεωρούσανε πολύ δεύτερο και ανάξιο να μπει σε μεγάλα μαγαζιά και χάι μαγαζιά. Και ο Ζαμπέτας το ένιωθε αυτό? Βεβαίως το ένιωθε. Βεβαίως το ένιωθε. Και τον ενοχλούσε, βεβαίως, μου λες. Να σου πω, παρόλο που τα τραγούδια του... Να σου πω ένα πράγμα, έτσι παρένθεση, μια παρένθεση. Όταν έγραψε το Τζόνι του Φιγουρατζή, mm-hmm, τη μουσική, βεβαίως, μου άρεσε πάρα πολύ και του λέω, Γιώργο, θα πω στη Σότια, εγώ έκανα πολύ παρέα με τη Σότια τη Τζόντου τότε, θα πω στη Σότια να γράψει το στίχο. Και χάρηκε ο Γιώργος που θα έγραφε η Σότια. Παίρνω τη μουσική μου, την έγραψε σε μια κασετούλα, mm-hmm, και την πάω στη Σότια. Σότια, σε παρακαλώ, θέλω να μου γράψεις αυτό. Έχει, ναι, περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες, μου λέει ο Γιώργος, θα κάνουμε το δίσκο. Γιώργο, δεν πήγα στη Σότια. Πάω στη Σότια. Σότια, τι θα γίνει? Ελένη, είσαι με τα καλά σου. Επιτρέπεται να γράψω εγώ με το Ζαμπέτα, μου λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, μου λέει. Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να γράψω με το Ζαμπέτα. Πριν πεθάνει η Σότια, ερχόταν στο μαγαζί και της έλεγα, εσείς, Σότια, άσε με, μου λέει, μη μου το θυμίζεις, είμαι πολύ βλάκας. Τελικά το... Στεναχωρέθηκα. Ναι. Το στίχο τον έγραψε ο Νίκος Μπακογιάννης. Ο Μπακογιάννης τον έγραψε. Ο δίσκος, βέβαια, και μπήκε μάλιστα σε ένα δίσκο το τραγούδι αυτό που είχε τον, με αφορμή όλα αυτά που μου, ναι, λες, που είχε τον εμβληματικό τίτλο, ναι, Κουλτούρα και Σία. Ναι. Είσαστε με, ναι, με ένα τόνο βιβλία, με ένα τόνο βιβλία, ναι, πίσω, ναι, ναι, πίσω, ναι, σας το εξώφυλλο. Ναι. Σάρκαζε, ναι, τον ίδιο αλλά και το περιβάλλον ο Ζαμπέτας. Ναι. Σίγουρα, βέβαια. Και σου έδινε βέβαια τα καλύτερα τραγούδια, όπως σου έλεγε. Ναι,
σου έχω δώσει τα καλύτερά μου τραγούδια. Και μου λέει, πες μου κάποιον να σε έβγαλε καλύτερα στο δίσκο όπως εγώ. Αυτό μου το ανθρωπάκι, συνέχεια. Γιατί το αγαπούσε ο Σαμπέτας? Έλατε, γιατί υπήρξαν πολλά άνθρωπα και στη ζωή του, φαίνεται. Και με αυτό έτσι εκφραζότανε. Πάμε να το ακούσουμε. Αφού σ' αγαπήσα απ' το δικό μου δρόμο, για σε ξεστρατήσα. Με πήρες μα με κάνεις κυρά κι αρχόντισσα. Προδότης όμως βγήκες, δεν το λησμόνησα. Και ποτέ δεν έδινες, ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες, ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Κόσμος είναι ρόδα, γυρίζει η ματιά μου. Θα'ρθεις μετανιωμένος στα σκαλοπατιά μου. Στην πόρτα την κλεισμένη θα κλαις λεβέντη μου, και δεν θα σου ανοίγω παλιέ αφέντη μου. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες, ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Όλο ήθελες να παίρνεις και ποτέ δεν έδινες, ανθρωπάκι ήσουν πάντα κι ανθρωπάκι έμεινες. Με το Σαμπέτα γυρίσατε όλο τον κόσμο, μέχρι και στο Σάχη φτάσατε. Βέβαια, στην Περσία. Που γίνανε... ναι, που έλεγε διάφορα... καλωσορίζω το Σάχη και τις Σαχές. και γελάγαν όλοι, φαντάζομαι. Δεν γελάγαν, γελάγαν όλοι, ακόμα και οι ίδιοι γελάγαν, αλλά βέβαια δεν ξέραν γιατί γελάγαν, επειδή γελούσαν οι άλλοι. Και ο Σαμπέτας πάλι έλεγε τα δικά του. Βέβαια, έλεγε και τι δεν έλεγε, πού τα βρίσκε και τα έλεγε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές έλεγε την ίδια ιστορία και εγώ γελούσα σαν να την άκουγα για πρώτη φορά. Όχι μόνο εγώ, όλοι. Γελούσαμε σαν να την ακούγαμε για πρώτη φορά. Γιατί την μπούλαγε κάθε φορά διαφορετικά. Κάθε φορά και κάθε φορά θα έλεγε κάτι αλλιώτικο μέσα. Και ήταν και αυτή η παράγραφη, παράγραφος Δέλτα, ναι, κάθε φορά άρχισε με ένα απλό, άρχισε και μετά σιγά σιγά το μεγάλωσε και το έκανε ολόκληρο σύριαλ. Αυτή με τα απορριπαντικά της, αυτός με τα λουλουδικά του. Με το πανίσχυρο βήμ. Πλήθηκε στην πανιέρα, λέει, με το πανίσχυρο βήμ. Η ιστορία όμως δεν ξεκινάει στον Πειραιά που έχεις περάσει τη μισή σου ζωή. Και που... ξεκινάει, αν θέλεις, και καλλιτεχνικά στον Πειραιά με μια ταινία που είχε έναν εμβληματικό τίτλο τότε, Τρούμπα 1967. Η ιστορία ξεκινάει στη Λάρισα. Λάρισα. Εγώ, η μητέρα μου ήταν δασκάλα και ήταν στα χωριά γύρω από την Καρδίτσα στην αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν την πιάσαν οι πόνοι, με γέννησε στην Καρδίτσα. Αλλά θεωρώ πατρίδα μου τη Λάρισα, γιατί στη Λάρισα πήγα στο σχολείο, στη Λάρισα τελείωσα το γυμνάσιο και μετά έφυγα να έρθω να δώσω εξετάσεις για γυμναστική ακαδημία και για φιλόλογος. Και εγώ βρέθηκα στη δραματική σχολή. Ήταν το μεράκι σου από παιδί να...
ήταν. Ποιο παιδί δεν είχε μεράκι να γίνει ηθοποιός ή να γίνει τραγουδίστρια? Εγώ δεν είχα τα. Βέβαια, δεν σκεφτόμουν ποτέ να γίνω τραγουδίστρια. Ηθοποιός το ήθελα. Έβλεπα τις ταινίες και ήθελα κι εγώ να παίξω. Ήταν και μια εποχή που ανθούσε ο κινηματογράφος. Ναι. Λοιπόν, ήρθα, εμείς είχαμε ένα φωτογραφείο στη Λάρισα του Γκουσγκούνη. Των αδελφών Γκουσγκούνη. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίμης, ο αδερφός του Γκουσγκούνη, του θρυλικού Γκουσγκούνη, ήταν φίλος και πήγαινε καμιά φορά και με φωτογράφησε στο φωτογραφείο του. Και με έστειλε, μου λέει, όταν πας να σπουδάσεις στην Αθήνα θα βρίσκει τον αδερφό μου τον Γκουσγκούνη, τον Κώστα, ο οποίος βέβαια τότε έπαιζε κομπάρσος, δεν είχε, έπαιζε ακόμα σε ταινίες πορνό. Πορνό, δεν ξέρω βέβαια. Εντάξει, ναι. Αυτές οι χαρακτηριστικές. Ναι, αυτές οι χαρακτηριστικές ταινίες του Γκουσγκούνη. Πάντως, εγώ ξέρω ένα πράγμα για τον Γκουσγκούνη. Όταν έρχεται στο μαγαζί, λέω, είναι η κυρία Τάδε μεγάλη ηθοποιός, είναι η κυρία Τάδε μεγάλη τραγουδίστρια, είναι ο κύριος υπουργός Τάδε. Και μόλις λέω, χειροκροτάνε έτσι ψηλά, μόλις λέω, είναι και ο Κώστας ο Γκουσγκούνης. Τρέχουν, σηκώνονται, του ζητάνε αυτόγραφα, το χαιρετάνε, γεια σου δάσκαλε. Δάσκαλε. Είναι περίεργο πως ο κόσμος έτσι δεν ξεχνάει αυτούς τους λαϊκούς ήρωες. Ναι, τους λαϊκούς ήρωες. Και τους που είχαν σπηλωθεί, ας πούμε, και στα χρόνια με την ταμπέλα του δεύτερου, ας το πούμε έτσι. Ναι. Τώρα θα μου πεις εδώ μου είπες ότι και το Ζαμπέτα κάποιοι δεν τον πολύ κοίταζαν όπως πρέπει. Βέβαια. Δεν τον θεωρούσαν άξιο να μπει. Βέβαια, στα μαγαζιά, τα μεγάλα. Τελικά ο χρόνος είναι ο μόνος άξιος και αδέκαστος κριτής. Εμένα εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι, είναι ότι ο Ζαμπέτας δεν μπόρεσε να χαρεί την επιτυχία αυτή που μεταθάνατον επιτυχία. Που άρχισε να τραγουδάει ο Σαββόπουλος, τον Αυτάκη, τον Συριανόν, τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, το. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε, να τραγουδάει ο άλλος το αυτό, να τραγουδάνε και. Τέτοια επιτυχία μετά θάνατον. Δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, είναι αμαρτία που αυτός ο άνθρωπος σου δεν το έζησε αυτά τα πράγματα. Γεύτηκε όμως. Γεύτηκε. Και όταν εμφανιζόταν στα μαγαζιά, φαντάζομαι ότι θα γινόταν πανδαιμόνιο. Ναι, βέβαια. Ο Ζαμπέτας, εγώ εκείνη τη στιγμή. Ίσως δεν πήρε τα γαλόνια που δικαιούταν. Δεν πήρε τίποτα. Δεν πήρε συγκριτικά με αυτά που προσέφερε, δεν πήρε τίποτα. Ο Ζαμπέτας ήταν ο διασκεδαστής της νύχτας. Πάμε να κάνουμε. Να διασκεδάσουμε. Που έκανε κατάσταση στην Πάμε να διασκεδάσουμε. Ναι. Και γινόταν το πανδαιμόνιο στα μαγαζιά. Ναι. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα τραγούδια του τα τραγουδούσε. Γινόταν μεγάλες επιτυχίες με τη Βίκη Μοσχολιού, με σένα. Δεν τα τραγουδούσαμε καθόλου στο μαγαζί του. Και αισθάνομαι πάρα πολύ. Αισθάνομαι τύψεις, φοβερές τύψεις, που δεν τραγουδούσα τα τραγούδια του στο μαγαζί. Αυτά τα καταπληκτικά τα οποία τραγουδάω τώρα σε όλα τα μαγαζιά. Και τότε δεν τα τραγουδούσα. Τραγουδούσαμε όλα εκείνη τη εποχή τα τραγούδια. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα σουξέτα. Αυτά που ήταν για να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Mm-hmm. Περισσότερο. Και την ίδια ώρα, βέβαια, ο Ζαμπέτας έπαιζε και στους δίσκους όλων των μεγάλων. Έτσι, στους δίσκους του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου. Βέβαια, έπαιζε στην αρχή. Το έντεχνο τραγούδι είχε φέρει τη σφραγίδα του, έτσι. Όχι μόνο έπαιζε, δημιουργούσε και όλα επάνω εκεί. Του δίνανε και το ελεύθερο να κάνει εισαγωγές. Να κάνει εισαγωγές και αυτά, βέβαια. Και στο Μίκη με τον οποίο εσύ είχες μια σύμπραξη και εσύ στο ξεκίνημά σου, μέχρι και στη γειτονιά των Αγγέλων, και εκεί οι παινιές του είναι που δονούν τα. Βέβαια, ο Ζαμπέτας έπιανε το μπουζούκι. Και ένα περίεργο, έβγαινε, καθόμασταν όλοι, μόλις έπιανε το μπουζούκι, το κούρδιζε. Και καθόμασταν όλοι και ακούγαμε. Έβγαζε μελωδία, με το κούρδισμα ακόμα, έβγαζε μελωδία. Ποτάμι δικό του. Γάργαρο. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα ακόμη θα μιλήσουμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ελένη Ροδά, να μας λέει ιστορίες και να ακούμε χαρακτηριστικά τραγούδια που με τη φωνή της έχουν αντέξει το χρόνο, μας ρωφεύουν ακόμα, δεν λέμε να τα βαρεθούμε. Υπάρχουν και άλλα βέβαια που τα λίγο καμιά φορά ο χρόνος, η σκόνη του σκεπάζει κάποιες στιγμές. Ναι, όπως δείτε. Ίσως και μεγάλη επιτυχία κάποιων τραγουδιών να επισκιάζει και τα υπόλοιπα η σκιά τους. Για όλα αυτά και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα εδώ στον Πειραιά της καρδιάς μας. Ο Πειραιάς της καρδιάς μας, ο Κώστας Μπαλακούτης στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μορφέσης στους ήχους,
μας ρυθμίζει εδώ, μας συντονίζει. Ο Γιώργος Καρίδης στο 210-4224-443-5. Για τα μηνύματά σας 904 κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 19599. Και βέβαια μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, ή mesea.pavla.kanali1.gr. Η Ελένη Ροδά είναι κοντά μας, μας λέει ιστορίες από τα χρόνια τα παλιά. Θα το ταξιδέψουμε μέχρι και τις μέρες μας. Πριν το Ζαμπέτα λοιπόν είναι το θέατρο. Είναι η σχολή. Είναι η σχολή. Είναι οι ταινίες. Μετά τη σχολή είναι ο Ροντήρης. Mm-hmm. Ο Ροντήρης που ταξιδεύω όλο τον κόσμο με το Ροντήρη παίζοντας αρχαία τραγωδία. Mm-hmm. Έκανα τη σχολή όλη, την έκανα σχεδόν ταξιδεύοντας τον κόσμο. Εκεί 3 χρόνια μόλις τελείωσα τη σχολή. Τον 4ο χρόνο έπαιξα κορυφαία του χορού και σε μερικές παραστάσεις στη Χρυσόθεμη. Μετά έφυγα από το Ροντήρη, πήγα με τη Βίλμα Κύρου, 8 γυναίκες κατηγορούνται. Και σπουδαία εκεί, ονόματα, σπουδαίες παραστάσεις. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μετά από εκεί έκανα και μια σεζόν με τον Γιώργο το Λευτεριώτη. Mm-hmm. Τον ξέρεις εσύ τον Γιώργο το Λευτεριώτη? Βέβαια. Και? Και μετά με τη Βίλμα Κύρου ήρθε στη ζωή μου ο Θοδωράκης ο Μίκης. Όλα γίνονται γρήγορα, έτσι. Ναι. Μιλάμε σε διάστημα 2 ετών, ναι, αυτά, έτσι. Ναι. Μεταξύ, είμαστε λίγο μετά τα μισά του 60 μέσα πάνω σε αυτά κάτω. Τα χρόνια, μέσα σε αυτά τα χρόνια παντρεύτηκα και όλα με το Λευτεριώτη. Mm-hmm. Και μετά χωρίσαμε σε ένα χρόνο και βρέθηκα με τη Βίλμα Κύρου και με τον Θοδωράκη στις συναυλίες του. Στην πρώτη συναυλία και στη δεύτερη έκανα τον πρόλογο εγώ, μιλούσα με τα γραπτά του Μίκη. Ταξιδέψατε κιόλα. Ναι, πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Καβάλα, παίξαμε μεγάλη επιτυχία στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και εδώ στη Φιλαδέλφια και μετά άρχισα να κάνω τα πρώτα μου βήματα στο τραγούδι με τα τραγούδια «Ένα διληνό» και ένα «Τον Παύλο και τον Νικολιό» και με το «Απερβόλια». Mm-hmm. Λοιπόν, Θεοδωράκης. Εγώ δεν είχα ιδέα, yeah, από τραγούδι. Έκανα πολλά λάθη επάνω στο... Είχες όμως κάτι δικό σου όμως. Ναι, νομίζω επειδή είχα μια αυθεντικότητα και αυτό άρεσε στο Μίκη και γι' αυτό, γιατί κατά τα άλλα από αυτό ήμουνα παράπεγα. Mm-hmm. Από τραγούδι δεν είχα πείρα. Yeah. Ήμουνα φοβισμένη, αλλά του άρεσε, λέει ότι έλεγα πολύ καλά τα περβόλια και του άρεσε. Γιατί ήσουν ηθοποιός στο τραγούδι αυτό, θέλει και μια άλλη, έχει μια δραματική ίσως κορύφωση. Ίσως. Ήταν και ένα τραγούδι που ένιωθα. Αλλά δεν άρεσε μόνο στο Μίκη, άρεσε και στο Τζιτσάνι. Α, στο Τζιτσάνι πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πήγα. Ήμουνα πολύ βλάκας. Δηλαδή, πήγα στο σπίτι του πολλές φορές, κάναμε πρόβα σε τραγούδια. Ποτέ δεν πήγα να τα γυρίσω. Να τα ηχογραφήσω. Να τα ηχογραφήσω. Να τα γραμμοφωνήσω. Να τα γραμμοφωνήσω, γιατί δεν είχα καταλάβει τη σημασία της δισκογραφίας τότε. Δεν είχα καταλάβει ότι ήμουνα δίπλα στο Τζιτζάνι. Μου φαινόταν, δεν ξέρω, όπως ότι είμαι δίπλα σε μια φίλη μου. Και επειδή είχαμε και μεγάλη οικειότητα με τον Βασίλη και με τον Ζαμπέτα, ούτε με τον Ζαμπέτα κατάλαβα. Απλώς τους αγαπούσα γιατί ήταν άνθρωποι που μου ταιριάζαν, που τους αγαπούσα, που ήταν μαζί μου, που ήταν δίπλα μου. Δεν είχα καταλάβει με ποιους ήμουν. Ούτε και όταν εμφανιζόσουν με τον Τζιτζάνι στις Τρεις Γέφυρες στη Φαντασία. Όχι. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Και μου λέει ο Τσετσάνης, Ελένη, τραγούδα μαζί μου. Βασίλη, δεν μπορώ να τραγουδήσω, γιατί δεν μπορούσα να κάνω σαγκόντα. Και μου λέει, δεν πειράζει, κάνε την ίδια φωνή. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ ο Τσετσάνης. Ούτε όταν έβλεπε το Μενιδιάτη, έτσι, το Μιχάλη να του μιλάει με σεβασμό, δεν καταλάβαινε ότι δίπλα σου έχει έναν τόπο. Όχι, όχι, όχι. Δεν, ξέρεις, άλλες εποχές. Ήταν όλοι οι ίδιοι. Ήταν όλοι ίσοι. Μικρή, μεγάλη, ήταν ίση. Όταν στην ταινία εκείνη του Γρηγορίου, του Γρηγόρη Γρηγορίου, Τρούμπα 1967, ναι,
είπες αυτό το τραγούδι του Λοΐζου και του Παπαδόπουλου, ούτε τότε κατάλαβες τι γινόταν, ας το Όχι. πω έτσι. Πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι του Μάνου και μου έλεγε, Ελένη, έλα παίξω με αυτό το τραγούδι. Πίσω από την πόρτα το καρφί και στο καρφί σακάκι. Απαπαπαπα, δεν μου αρέσει καθόλου. Καλά, άσε, θα γράψουμε ένα άλλο. Αυτό την άλλη φορά μέρα. Τάκ, τάκ, τάκ. Ελένη, αυτό αρέσει. Απαπα, δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ δεν είχα πει στο τραγούδι ακόμα. Ήμουνα σε μια μπουάτ μετά το Μίκη. Πήγα σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Και τραγουδούσε και με τον Μητροπάνο. Μετά μας κλείσαν γιατί τραγουδούσαμε τραγούδια του Θεοδωράκη. Περιπέτειες. Και κάναμε πολύ παρέα με τον Λοΐζο, τον Παπαδόπουλο, τον Λεοντή. Πολύ παρέα. Πάρα πολύ παρέα. Τότε κάναμε και συναυλίες. Κάνω παρένθεση τώρα. Κάναμε και συναυλίες με τον Τσιτσάνη. Συγγνώμη. Με τον Παπαϊωάννου. Με τον Μιτσάκη. Και με τον Βαμβακάρη. Κάναμε στο κεντρικό, στο θέατρο, 66-67. Βέβαια τότε το λαϊκό τραγούδι δεν είχε καμία πέραση. Και αυτό το τραγούδι, δηλαδή, το Βαμβακάρη τη Τσάνη. Τον πρωτοπόρο. Και το πρωτοπόρο δεν είχε πέραση. Ήταν ντεμοντέ. Ήταν ντεμοντέ και κάθε βράδυ ήταν, δηλαδή σε κάθε συναυλία ήταν απ' έξω, από κάτω ο Γλέζος, όχι Μανώλης, ο συνθέτης, ο συνθέτης. Ο Γιάννης ο Γλέζος, ο Λοΐζος, ο Παπαδόπουλος, ο Παπαγιοργόπουλος που ήταν τότε στην υπόθεση Ασπίδα και αυτά. 50 άτομα κάθε βράδυ στις συναυλίες. Γι' αυτό δεν τις συνέχισε. Τις έκανε ο Σχορέλης, ο Τάσος. Ο Σχορέλης. Και γι' αυτό δεν τις συνέχισε. Μελετητής και ερευνητής, ναι, του Ρεμπέτικου και του... Πολύ. Έτσι άρχισε με αυτές τις συναυλίες και μετά συνέχισε. Γι' αυτό δεν συνέχιζε τις συναυλίες στο κεντρικό, γιατί δεν είχαν επιτυχία. Δεν ερχόντουσαν να ακούσουν ούτε το Μιτσάκι, ούτε το Τσιτσάνι, τον Παπαϊωάννου, ούτε τον Βαμβακάρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, να πάρεις λίγο μια ανάσα. Να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είπες τότε στην ταινία αυτή, που σκιαγραφούσε λίγο τη γειτονιά αυτή του Πειραιά, την ιδιαίτερη. Θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή έρχεται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και μου λέει, Ελένη, πήγαινε στο Μάνο να κάνεις το τραγούδι, να το μάθεις, γιατί αύριο έχεις γύρισμα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, θα το πεις. Πάω, μου βάζει, μου ακούω, παίζει ο Μάνος. Ελένη, άκου, μη βρουν το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους αν το γιαπίτο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πολύ λαϊκό, ε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, δεν μου άρεσε που έλεγε μόνο η δουλειά κάνει τους άντρες το γιαπί μόνο και το αυτό. Δεν μου άρεσε αυτό. Παπα, δεν μου αρέσει. Έλα, Ελένη, μάθε το τώρα. Κάθισε και το έμαθα και το βγήκε. Και έγινε κλασικό τραγούδι. Πλαστό το πασαπορτί, σαν και την καρδιά σου μόρτη, σαν την καλπική καρδιά σου τη σκληρή. Μη βροντο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες, το γιατί το πυλοφόρη το μυστερί. Γιατί το πυλοφόρη το μυστρί. Ρημαδιό, ζωή και σπίτι, απ' τα χούγια σου αλήτη, που μετράς το αντριλίκι με βρυσές. Μη βροντο χτυπάς τα ζάρια, κι όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις χαλοσιές.
είναι παλικάρια. Τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Στην ταινία αυτή που η Ελένη Ροδά τραγουδούσε «Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες», Τρούμπα 1967, μετά κιόλα ήταν και μοιραία η ταινία κατά κάποιο τρόπο, γιατί μετά το 67 στην ουσία η Τρούμπα πέθανε. Ο μύθος της, όλα αυτά που τη χαρακτήριζαν. Ναι. Βέβαια, εκεί πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Οφούντας. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας άντρας με τα όλα του. Και στην προσωπική του ζωή, πέρα από ότι, γιατί ξέρω ότι ήσασταν φίλοι. Πολύ καλός άνθρωπος και άντρας με όλη τη σημασία της λέξεως. Άντρας στις εξηγήσεις του εννοώ. Δηλαδή αυτό που έβγαζε αυτή την πέσα που έβγαζε στην ταινία. Ναι, αυτή ακριβώς. Έτσι ήταν ο Γιώργος. Έτσι ήταν ακριβώς. Κάναμε πολύ παρέα και λίγο πριν πεθάνει, δηλαδή κάνα χρόνο. Mm-hmm. Τελευταία έξοδο ήταν στο μαγαζί μου που ήρθε και τραγούδησε ένα τραγούδι και σηκώθηκε και χόρεψε. Έτσι με αυτό του λεβέντικο τρόπο. Το ζεμπέκικο που χόρευε πάντα. Το ζεμπέκι. Όχι, δυστυχώς χόρεψε μια βλακεία. Όχι βλακεία, το τραγούδι ήταν καλό, mm-hmm. αλλά όταν αρχίσαμε να παίζουμε ήταν ένα βαρύ ζεμπέκικο και μετά έλεγε για μια γυναίκα. Mm-hmm. Τραγούδι, ένα τραγούδι για μια γυναίκα αφιερωμένο. Mm-hmm. Και το σηκώθηκε και χόρεψε αυτός ο άντρας, ο βαρύς, αυτό το τραγούδι για μια γυναίκα. Λέει, αυτή τη στιγμή χορεύει στην πίστα μια γυναίκα. Λέει το τραγούδι μέσα. Mm-hmm. Αλλά ήταν τόσο ωραίος αρχοντικός. Ο Γιώργος που δεν το πρόσεξε κανένας και πέρασε και έτσι. Ο Φούντας είχε αυτό το χαρακτηριστικό του Τσιτσάνη, του Ζαμπέτα. Ναι. Ήταν πηγαίος στην τέχνη, ναι, του, αυθεντικός. Ήταν αυθεντικός. Αυτό περνούσε, ακόμα και αν έπαιζε και σε μια φτηνή παραγωγή με ταπεινά μέσα, περνούσε. Περνούσε. Έμπαινε στις καρδιές του κόσμου. Βέβαια, κάποιοι πάλι οι δήμονες, όπως οι δήμονες από ό,τι μου λες τουλάχιστον, ναι, εσύ τότε αδικούσαν, ναι, σε εισαγωγικά και τον Ζαμπέτα και τον Τσιτσάνη και άλλους τρανούς. Οι δήμονες τότε πάλι εκείνες τις εποχές φαντάζομαι θα λέγανε τα δικά τους για τις ταινίες του Φούντα. Όμως δικαιώθηκαν όλοι. Αλλά δικαιώθηκαν με τα θάνατο. Μα όχι, ο Φούντας ήταν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι στις καρδιές του κόσμου ήταν και είναι δικαιωμένοι. Ναι, ναι. Οι κριτές και αυτοί που είχαν πρόσβαση στα δημοσιογραφικά βιλάκια, ναι, της εποχής, ναι, 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 δεν ήταν τόσο. Δεν τους άρεσε σε αυτούς αυτός ο τρόπος. Ναι. Και το τοποθετούσαν έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σαν μια οικουμενική αλήθεια αυτό. Ο κόσμος πάντα είχε άλλη γνώμη. Συμφωνώ. Συμφωνώ, ναι. Άλλη γνώμη είχε για τα τραγούδια του Ζαμπέτα, για τις εξηγήσεις του Ζαμπέτα, για τον τρόπο του Ζαμπέτα, ναι, για τις μελωδίες του Τσιτσάνη. Στα σπίτια δεν πιστεύω να υπήρχε σπίτι από τα χρόνια του 30, τέλη 30, μέχρι και σήμερα, που να μην παίζει Τσιτσάνη. Σίγουρα. Άλλους βαρύκδουπους για τους οποίους γεμίζουν σελίδες, κατεβατάκια, αφιερώματα και μπορεί, ναι, να μην τους ακούει, ναι, ποτέ. Ναι, 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 κάποιοι, ναι, άνθρωποι τουλάχιστον. Συμφωνώ, ακριβώς. Ακριβώς, είναι στις καρδιές του κόσμου. Όπως ο κινηματογράφος που λιδωρήθηκε, που εξακολουθούμε να βλέπουμε την ίδια ταινία για πολλωστή φορά, που ξέρουμε τι θα γίνει αμέσως μετά. Το λέω γιατί έχει παίξει είτε τραγουδώντας, ναι, είτε συμμετέχοντας, ναι, σε αρκετές. Μα την εποχή εκείνη σνομπάρανε τις ταινίες τις ελληνικές. Μα δεν μπορείς πόσο τις σνομπάρανε. Δεν πηγαίνανε να τις δουν καθόλου. Οι περισσότεροι. Και μετά τώρα αυτοί που τις σνομπάρανε κάθονται και τις βλέπουν και τις ξαναβλέπουν και τις ξαναβλέπουν. Γιατί έχουν αυτή την αυθεντικότητα που λες, αυτό το... Την αλήθεια. Ναι. Και δείχνουν και τη ζωή εκείνης της εποχής. Και πώς ήταν τα πράγματα εκείνη την εποχή. Δείχνουν μια αλήθεια, μια αυθεντικότητα. Και το αυτιασίδωτο, ναι, καμιά φορά έχει τη γοητεία του. Τι μας έχεις φέρει να ακούσουμε, θες οπωσδήποτε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό δεν έχει ακουστεί πουθενά, τώρα θα ακουστεί για πρώτη φορά. Θα ακούσεις. Ακούμε και μαζί. Θα το ακούσεις. Το πρόγραμμα κλείνει με το Χασάπικο «Κάθε βράδυ σε περιμένω». Ντουέτο ο Μάρκος με την Ελένη Ροδά. Ογδό.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Και όπου
θέλω εγώ θα σε πηγαίνω. Θέλω από σένα μου αγαπήσεις με την πιάρα την πλόγα της καρδιάς μου να μου σβήσεις. Θέλω από σένα μ' αγαπήσεις παιχνιδιάρα τη φλόγα της καρδιάς μου μου σβήσεις. Γιατί θες μικρό να στενάζω, μαγικό βρίσκε να σ' αραπιάζω, μια που λες πως είσαι απ' το Περέα, έχει διάρα να ξηγέσαι μαγικά κι ωραία. Μια που λες πως είσαι απ' την Αθήνα, Ζωζεφίνα, να ξηγέσαι μαγικά και φίνα. Εσένα θα αγαπώ κουκλί μου, έλα πάψε πια να με παιδεύεις παιχνιδιάρα κι από μένα έχεις ό,τι γυρεύεις. Έλα πάψε πια να με παιδεύεις παιχνιδιάρα. Άφησε μικρό μου τα γυνάτια, πάψε πια που με έκανε κομμάτια. Κάνε μου κυρά μου την καρδιά μου παιχνιδιάρα, να μου φύσεις πως μου όλο το σεβδά μου. Κάνε μου κυρά μου την καρδιά μου παιχνιδιάρα, να μου σβήσεις πως μου όλο το σεβδά μου. 8.gr για το τραγούδι και τον πολιτισμό. Τα δώρα της Ελένης Ροδά εδώ στον Πειραιά της καρδιάς μας. Ο Μάρκος Μαμπακάρης σε μια συναυλία στο Κεντρικό. Στο Κεντρικό. Και στα ναι. 1967 δηλαδή. 66 ήταν. 66-67. Με τον πρόλογο του Φονταλάδη. Ναι, ναι. Και την Ελένη Ροδά να το συντροβεύει ναι, το Μάρκο. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που έχει μείνει. Και... Ντοκουμέντο. Ντοκουμέντο, πραγματικά ντοκουμέντο. Άλλος ένας πικραμένος. Μεγάλος και πικραμένος και εκείνος. Ναι, γιατί εγώ ξέρεις, είχα ψώνιο τότε με αυτούς και πήγαινα συχνά στο σπίτι του. Μου κάνω τραπέζι, κύριε Ευαγγελιό. Εδώ στην Κοκκινιά πήγαινε σαν πράγμα. Βέβαια, κάτω. Και έμενε, είχε ένα πογιάκι έτσι που έμενε περισσότερο εκεί μέσα ο Μάρκος, λακωνικός. Τα λόγια του ήταν πάρα πολύ λίγα, πάρα πολύ λίγα. Μετρημένα, ε. Μετρημένα τα λόγια του. Καμία. Λακωνικότατος, σου λέω. Καλός άνθρωπος, ήρεμος, χωρίς να πει άσχημη κουβέντα για κανέναν. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κουμέντο, ναι, κουμέντο που ακούσουμε. Μας έχει κεράσει η Ελένη Ροδά. .gr, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
να τραγουδήσουμε μαζί. Τράκα το κλαρίνο και το ζουρνά κι εγώ θα έρθω με το μικρό μου το παγλαμά. Από το 1966, κάπου στην Κύπρο, ίσως στο Περιστέρι, τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη με, με τη διεύθυνση του Μίκη. Ναι, βέβαια. Τα θρυλικά περβόλια από το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ναι. Πολύ όμορφη η ερμηνεία σου όμως. Καλή, εντάξει. Με τη φωνή μου ήταν λίγο παιδική, ήταν. Α, είναι λίγο ανώριμη. Ανώριμη. Αλλά ναι, εντάξει. Αλλά ήταν και ο Μίκης, ήταν. Ήταν μεγάλος, πολύ μεγάλος. Τι είχε ο Μίκης, τι σας ενέπνεε τότε, ήταν και χταραγμένα μόνο χρόνια. Μόνο που άνοιγε τα χέρια του, αισθανόσουν αδέος. Πολλές πτυχίες υπήρχαν τη ζωή του, πολλές πτυχίες της ζωής του σε κάνανε να... έτσι να τον θεωρείς κάτι πολύ δηλαδή άπιαστο, κάτι πολύ μεγάλο και άπιαστο. Σκεφτόμασταν τα χρόνια της εξορίας, δεν ξέραμε δηλαδή αυτά τα χρόνια της εξορίας, την πάλη που έκανε για την ιδεολογία του, που φυλακίστηκε, που κυνηγήθηκε, που έλα αυτά, όλα αυτά σου δημιουργούν ένα λες ότι είναι. Δηλαδή, πέρα από τον κόσμο, υπήρχε και ένα δέος και από τη δικιά σας τη μεριά. Βεβαίως. Από μένα, δεν ξέρω από τους άλλους, από μένα υπήρχε δέος. Τον θεωρούσα πολύ σημαντικό άνθρωπο, αλλά ήταν και μεγάλη προσωπικότητά του, ρε παιδί μου. Ανέβαινε στη σκηνή και γέμιζε όλη η σκηνή. Γέμιζε η σκηνή. Άπλωνε το χέρι και ήταν έτσι. Εγώ δηλαδή καθόμουν σαν βλάκας. Ο κόσμος, ναι. Από κάτω. Ο κόσμος των αποθέων.
Γιατί ο κόσμος αυτός που ερχόταν στις συναυλίες εκείνες, εκτός από αυτούς που αγαπούσαν τη μουσική, ερχόντουσαν και άνθρωποι που υποφέρανε με το μύχη, άνθρωποι της εξορίας, άνθρωποι της ιδεολογίας, της αριστερής, πονεμένοι, βασανισμένοι, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που αγαπούσαν τη μουσική του μύχη. Ένιωθες ότι κάνεις κάτι ξεχωριστό όταν ήσουν δίπλα στο μύχη, σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτές τις ιστορικές στιγμές, ας το πω έτσι? Κοίταξε, αισθανόμουν βέβαια σαν άνθρωπο, δεν καταλάβαινα. Πάλι σου λέω ότι ήμουνα βέβαια, άσχετα με το δέος που αισθανόμουν, που έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν ένα μεγαλείο, ας πούμε. Εντάξει. Όταν έλεγες τα περβόλια, καταλάβαινες ότι λες ένα άλλο τραγούδι. Ναι, μωρέ, ναι. Συνειδητοποιούσε. Ένα άλλο τραγούδι. Ένα ζούσα αυτή τη στιγμή, ζούσα την εικόνα εκείνη, τα περβόλια, ζούσα τη μανούλα, τον άνθρωπο που δεν μπόρεσε να χαιρετήσει τη μάνα του. Όλο αυτό το πράγμα, αυτή την ιστορία όλη τη ζούσα. Τη ζούσα. Και τότε ήμουνα και αγνή. Ήμουν αγνή, ήταν τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισα και τα αισθανόμουν. Τότε μετά γίνανε όλα ρουτίνα και πια τώρα εδώ τραγουδάμε και μηχανικά. Λίγα αισθανόμαστε, σπάνια αισθανόμαστε. Τα πρώτα χρόνια τα αισθανόμασταν όλα. Ό,τι τραγουδούσαμε τα αισθανόμασταν με την ψυχή μας. Τώρα πια γίνανε ρουτίνα, μηχανικά τα πράγματα. Άλλαξε η κοινωνία, άλλαξαν οι άνθρωποι, άλλαξε η μουσική. Και πια έχουμε απογοητευτεί όλοι. Εγώ δηλαδή έχω απογοητευτεί. Δεν έχω πια εκείνη τη θέρμη. Βέβαια μεγάλωσα κιόλα εδώ που τα λέμε. Για χαρά. Έχω μεγαλώσει. Και όταν μεγαλώνεις δεν έχεις πια και τη θέρμη των νεανικών χρόνων. Η Ελένη Ροδά, αϊθαλής, ναι, δυναμική, γάργαρη και λαριστή, την ακούτε εδώ και πάλι μαζί σας μετά τις ειδήσεις στον Πειραιά της καρδιάς μας. Ο Πειραιάς της καρδιάς μας, ο Κώστας Μπαλαχούτης στο μικρόφωνο, ο Περικλής Τσατσαρούνος πλέον στη κονσόλα των ήχων, ο Γιώργος Καρύδης σταθερός, 210-4224-443 έως και 5. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκπομπή όπου θα μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα. Έχουμε καιρό. Προς το παρόν έχουμε κοντά μας εδώ στον Πειραιά της καρδιάς μας την Ελένη Ροδά. Λέμε πολύ ωραίες ιστορίες, μας κέρασε και τα δώρα της. Μια ανέκδοτη ηχογράφηση με ένα ντοκουμέντο με τον Μάρκο Μαβακάρη και ένα άλλο ντοκουμέντο με τα θερλικά περβόλια που τα ερμηνεύει σε διεύθυνση του Μίκη. Ναι. Από τα χρόνια του 1966. Ναι. Τα χρόνια περνάνε. Η Ελένη Ροδά... καταρχάς όταν την ακούς καταλαβαίνεις ότι είναι η Ελένη Ροδά όταν τραγουδάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ταυτότητα, είναι σφραγίδα. Άλλοι που τραγουδάνε χρόνια μπορεί ενδεχομένως να είναι και καλήφωνοι, να περισσότερο να χτυπάνε τις νότες που πρέπει τη στιγμή που πρέπει, όμως είναι ανώνυμη, ενώ εσύ με το που βγάλεις μια φράση από το στόμα σου, από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από τον τρόπο που τραγουδάς, από την προσωπικότητά σου. Χνάρι. Σε ευχαριστώ που τα λες αυτά. Όχι, είναι εντάξει, αλήθεια. Εντάξει. Το είδαμε και με το φίλο και συνοδοιπόρο, τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, όταν ήμασταν τότε στο στούντιο για να πεις δύο τραγούδια σε ένα δίσκο που ο Χρήστος και τα παιδιά από την Πάτρα, στα οποία μετέχει, παρουσιάζαν τις κυρίες. Εκεί τραγούδισε μια ζεμπεκάρα του Τάκη του Μουσαφίρη με ένα πολύ ξεχωριστό τρόπο. Σου πάνε τα ζεμπέκικα γενικά? Ναι, μου πάνε. Μου αρέσουν τα ζεμπέκικα. Και τραγούδισα για ένα τραγούδι δικό σου. Ναι. Έτσι, και για χάρη του, για χάρη ζεμπέκικων, έχεις αγνοήσει άλλα τραγούδια που ενδεχομένως που με άλλες, που όταν ακούστηκαν αργότερα από άλλους ερμηνευτές. Ναι. Ήταν με επιτυχίες μεγάλες και μου φύγανε, ξεφύγανε. Δεν τα θέλησα. Εντάξει, πολλά, όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε, την Ελευσίνα και χίλια δυο άλλα τραγούδια τα οποία δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Όπως και το «Έρχομαι» που το τραγουδούσα στο μαγαζί συνέχεια με το Ζαμπέτα. «Έρχομαι, έρχομαι, μην κοιμηθείς ακόμα», δεν το είπα τελικά.
Ήταν αλλοπρόσελη, ίσως ήσουν νεαρή τότε. Ήμουνα και... νέα και δεν είχα... Γνώριζες και την επιτυχία. Δεν είχα... Ναι, γνώριζα αλλιώτικα την επιτυχία. Δεν είχα κατασταλάξει, δεν είχα οριμάσει. Μεγάλωσα να οριμάσω. Περάσαν τα χρόνια. Τώρα βλέπω τα παιδιά οριμάζουν από τα 15, 16, 20. Βλέπω όριμες κοπέλες. Τότε εγώ ήμουνα 30, 35, δεν είχα οριμάσει. Για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Ελένη Ροδά παραμένει αϊθαλής και τα λέει γερά όταν της δίνονται οι ευκαιρίες. Όταν μ' αρέσουν. Όταν σ' αρέσουν. Όταν μ' αρέσουν, ναι. Και όταν μου δίνονται οι ευκαιρίες, όπως τα λες, ναι. Ναι. Αυτό ήταν και το στοιχείο πάντα που με αυτές τις συντεταγμένες κοινώσουν πάντα στη διαδρομή σου. Πραγματικά, ναι. Ναι. Λάθος βέβαια. Αλλά έτσι ήταν. Ό,τι έλεγε το ένστικτό σου δηλαδή, ναι, και καρδιά σου. Βάδιζα ενστικτοδός. Τα πάντα τα έκανα με το ένστικτο. Δεν καθόλου λογική. Καθόλου ιδιοτέλεια. Ήμουνα πάντα ανιδιοτελής και πάντα με το ένστικτο. Ό,τι μου άρεσε, ό,τι αγαπούσα, ό,τι μου λέγανε, ας πούμε, τι τους θέλεις αυτούς τους βρωμιάδες που τους κουβαλάς στο μαγαζί και έρχονται και δεν πληρώνουν.
Μα αυτοί είναι άνθρωποι απλοί, είναι φίλοι, είναι καλοί άνθρωποι και τους και μ' αρέσουν. Μα το πρεστής, φρένας το πρεστής, δεν με ενδιαφέρει το πρεστής. Έχουν σαν ας πούμε της γειτονιάς οι άνθρωποι ή ο Μανάβης έλεγε ας πούμε, ρε λέει πόσο θέλω να ακούσω, δεν έχω λεφτά. Εγώ θα σου φέρω. Αμέσως τον έφερα στο μαγαζί. Και απορούσαν όλοι που τους έβρισκα όλους αυτούς. Ή αυτός που πουλούσε τα καρπούζια στη γειτονιά, στο δρόμο, που ήταν θαυμαστής μου φοβερός. Και ενθουσιαζόμουν εγώ και τον έπαιρνα και τον πήγαινα στο μαγαζί, στο χάι μαγαζί, στη μια γωνιά βέβαια καθόταν. Και μου λέγανε τους απορούσαν. Μα τι τους φέρνει όλους αυτούς. Γιατί παρόλο που στη δισκογραφία η διαδρομή σου ήταν πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες που έκανες, ήταν διακριτική ας το πω έτσι. Είχες και κάποια κενά, είχες και κάποιες παύσεις στα μαγαζιά, η πορεία σου ήταν εντυπωσιακή. Δούλεψες στα καλύτερα μαγαζιά, έκανες λαμπερές συνεργασίες. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία, αν όχι τραγουδιστικός, εμφανισιακός. Εντάξει, όλο το... Όχι ότι ήμουνα... Οι όμορφοι κανονικοί τώρα υπάρχουν κοπέλες καταπληκτικές, πανέμορφες. Αλλά τότε εγώ ήμουν και ηθοποιός και είχα άλλη παρουσία στη σκηνή. Ήμουν και ένα δροσερό κορίτσι. Εντάξει, και είχα σουξέ, γιατί δεν υπήρχαν πολλές κοπέλες τότε στην πίστα που να είναι. Ντυνόμουν και ωραία πολύ. Ντυνόμουν, έπαιρνα ρούχα. Δηλαδή μου φάγανε όλα τα λεφτά τα ρούχα. Δηλαδή, αν τα κρατούσα τα ρούχα, θα είχα περιουσία μεγάλη τώρα. Είχες προσωπικούς θαυμαστές που σε ακολουθούσαν, δηλαδή ναι, πιστά. Ναι, ναι, και θαυμαστές, εφοπλιστές, βιομήχανους, τέτοιους θαυμαστές. Και όλοι στα μαγαζιά κάναν να με πάρουν, γιατί ξέραν ότι θα έρθουν και αυτοί πίσω μου. Τι γινόταν στα μαγαζιά και στα τέλη του 60, αρχές του 70. Λέμε ότι παραδόξως μέσα στη δικτατορία, ας πούμε. Η διασκέδαση γνώρισε μέρες δόξης. Μεγάλες δόξεις. Μεγάλες δόξεις. Τα μπουζουκάδικα ήταν γεμάτα. Γεμάτα. Σχεδόν. Να μην πω κάθε μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Ναι, βέβαια δεν υπήρχαν τα μπουζουκάδικα που υπάρχουν τώρα. Τότε δεν διασκέδαζε ο λαός. Σε αυτά τα μαγαζιά που υπήρχαν τα 5, τα μεγάλα, τα καλά. Στην παραλία, στο πούμε, και στην Αθήνα σε κανένα δύο, έτσι. Ναι. Ήταν 4-5 ήταν. Για να μην σου πω λιγότερο. Σε αυτά τα μαγαζιά δεν πήγαινε ο λαός. Ο λαός δεν διασκέδαζε. Δηλαδή, αυτή η κοινωνία τώρα που είναι η καταναλωτική κοινωνία που έχει σχωρήσει μέσα στα μαγαζιά, αυτή η νεολαία που ανεβαίνουν στα τραπέζια, που διασκεδάζουν περίεργα, δεν υπήρχε τότε. Τότε υπήρχε σεβασμός. Τα παιδιά δεν πηγαίνανε έξω. Τα παιδιά πήγαιναν οι φοιτητές στην πλάκα. Αυτή η αισθητοσία. Στα μαγαζιά της παραλίας εκεί ερχόντουσαν όλη η κατηγορία. Ερχόταν ο Νάσης, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Οι εφοπλιστές, για να μην λέω ονόματα τώρα. Εφοπλιστές, βιομήχανοι, επιχειρηματίες μεγάλοι. Αυτοί ερχόντουσαν τότε. Ή αυτοί κάναν τις μεγάλες καταστάσεις, ας το πω έτσι. Ναι, αυτοί. Και αυτοί που είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ήταν και πάρα πολύ λίγα τότε. Δεν υπήρχε, δηλαδή δεν έμπαινε, ήταν μικρή χωρητικότητα στα μαγαζιά. 500, 400. Και... Τα 500 ήταν τα μεγάλα. Ναι. Αυτά τα μαγαζιά, ο μέτρ ήξερε ποιοι θα μπουν. Άμα έμπαινε κανένας άσχετος, έλεγε είμαστε γεμάτο. Και μπορεί να ήταν άδειο το μαγαζί. Ή τον πέταγε στη γωνία. Ναι, συνήθως έλεγε είμαστε γεμάτοι. Και έφευγε ο άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και στο Ζαμπέτα, τα χρόνια του, στις αρχές του 70 ή του... Ναι, αυτό ως ο ίδιος κόσμος. Το jet set ήταν που... Ναι, βέβαια. Που κρατούσε το μαγαζί. Αυτοί κρατούσαν τα μαγαζιά τότε. Τότε υπήρχε και ο υπόκοσμος που ήταν σε κάτι μαγαζιά, που ήταν στο Πέραμα, κάτω στην Ιερά Οδό, ξέρω, αλλού. Τα πιο λαϊκά στέκια. Τα πιο λαϊκά στέκια πήγαινε η λαϊκή. Οι λαϊκοί, οι μερακλείδες, ας πούμε. Και γι' αυτό οι φορτωμένοι, ας το πούμε, της εποχής, σε εκείνα τα κέντρα, κάναν τις μεγάλες καταστάσεις. Δηλαδή. Ναι, κάναν μεγάλες. Μπορούσαν να κάνουν να γκρεμίσουν το μαγαζί, δηλαδή. Τρόπος όχι του λέγει, υπερβολές, δηλαδή, γιατί ήταν πολλοί άνθρωποι χάοι και δεν έκανανε υπερβολές. Τα λουλούδια όμως. Φεύγανε. Οι γυρλάντες ερχόντουσαν και βγαίνανε, μπαίνανε. Και πόσο Ζαμπέτας
με το δικό του τρόπο έτσι γινόταν ένα με αυτό το, τον κόσμο που μας λες. Ο Σαμπέτας έλεγε ας πούμε με τα ονόματά τους όλους τους φώναζε και έλεγε ας πούμε ο Τάδε, για να μην πω, είναι γνωστά ονόματα ναι. που τα ξέρουμε ακόμα και τώρα. Ο Τάδε τον ήταν ας πούμε άνθρωπος 50, έλεγε ας πούμε τον 95, επάγγελμα Ρουφιάνος, τέτοια, δεν σε έλεγε. Και κάποια στιγμή κάποιος σημαντικός, ας πούμε γνωστό όνομα, δεν το είπε τίποτα για αυτόν. Και αυτός έλεγε Γιώργο, Γιώργο, τον χαιρετούσε να πει και για αυτόν. Έτους τα έχωνε, να το πω έτσι κανονικά. Τα έχωνε, τα έχωνε, τα έχωνε. Και εκείνοι περιμένανε πώς και πώς θα τους ταχώσει. Πώς και πώς για να ταχώσει, για να ακουστούν, να ακούσουν οι άλλοι το όνομά του. Και εσείς όλοι γύρω από το Ζαμπέτα που τα βλέπατε όλα αυτά. Εμείς φυσικά. Εμείς γελούσαμε. Μας φαίνονταν τόσο... Ήταν ωραία. Και ήταν διασκέδαση. Και ήταν στα καμαρίνια... Είχε και πολύ χιούμορ. Ναι, ναι. Το χιούμορ ήταν είναι παροιμιώδες. Πολύ. Χιούμορ πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε στιγμή έλεγε κάτι καινούριο. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Δηλαδή η ζωή με το Ζαμπέτα ήταν ένα γέλιο. Ένα συνεχές γέλιο. Εδώ τρελάνε το Σάχη και τη Σάχαινα. Και τη Σαχέσα. Και τη Σαχέσα. Κρίμα που ναι. αυτοί πραγματικά οι άνθρωποι φεύγουν βιαστικά. Έφυγε βιαστικά, ναι, και άσχημα. Άσχημα και... Εγώ το πρόλαβα και τον είδα λίγο. Ναι. Πάλι τα αστεία του ήταν με τα σωληνάκια παρά τα ναι, προβλήματα ναι, που είχε ναι. υγεία. Ναι. Δεν σταμάταγε πραγματικά να τσιγκλάει. Όχι, του. Δεν το έχω. Αλλά το... με ένα δικό του τρόπο. Δεν το έχανε το χιούμορ. Με τίποτα. Με ένα χιούμορ που είχε ένα μεγάλο βάθος. Και ας φαινότανε, και ας έμοιαζε φαινομενικά ότι ήταν λίγο, ας το πω έτσι, άσεμνο. Ήταν αριστοφανικό το χιούμορ του Ζαμπέτα. Καταρχάς δεν σε πείραζε. Αυτά που άκουγες από το στόμα του Ζαμπέτα δεν σε πειράζανε. Δεν σε ενοχλούσανε. Παρόλο που φαινόταν χοντρά. Ναι, χοντρά. Χοντρά. Για εκείνη την εποχή χοντρά. Αν τα πάρει σκέτα, αν τα βρει γραμμένα, είναι χοντρά. Πώς ναι, θα το πω. Αλλά δεν σε πειράζανε καθόλου. Δεν. Ήταν σαν να ήταν καθημερινά, σαν αυτά που λέμε τις λέξεις καθημερινές. Δεν ήταν καμία. Δεν ενοχλούσαν. Δεν ενοχλούσαν καθόλου. Ο Ζαμπέτας στα μαγαζιά παρόλα αυτά έκανε και τα ταξίμια του, έτσι, και τα κόλπα του και τα. Βεβαίως έκανε κάτι ταξίμια που μας μάγευε. Τα ψαγμένα του, θέλω να πω. Μας μάγευε. Μας μάγευε. Ήταν γλυκός. Πολύ γλυκό μπουζούκι. Δηλαδή σε ταξίδευε. Όταν έβγαζε το βίσμα και περιφερόταν στην πίστα γύρω-γύρω και έπαιζε το μπουζούκι σκέτο, σε μάγευε, σε ταξίδευε. Σε ταξίδευε. Εσύ είσαι ευλογημένη γιατί έχεις ακούσει από τα χέρια του. Έχω Αγίου, ακούσει φοβερά έτσι, και έχω ακούσει. Αγγέλων μπουζούκια στην έχω κυριολεξία. Ακούσει φοβερά και έχω ζήσει μαζί του απίθανες στιγμές. Και στην οικογένεια μέσα, με την οικογένεια μέσα, και έξω που βγαίναμε και στα ταξίδια που κάναμε και στους χορούς των εφοπλιστών στο Λονδίνο που πήγαμε πολλές φορές. Πάρα πολύ. Σου λείψε όταν έφυγε ο Ζαμπέτας. Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η ψυχή μου κλαίει πολλές φορές στο ακούσμά του. Κλαίει η ψυχή μου. Πολύ μου λείψε. Μου λείπει πολύ ο Ζαμπέτας. Όπως και ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης. Αυτός και αυτός μου λείπει πολύ. Έχω δουλέψει πολύ μαζί του. Όπως και ο Ήταν πολύ ωραίος μάγκας. Και ο Γρηγόρης. Πολύ ωραίος μάγκας. Δύο μάγκες. Mm-hmm. Ο Ζαμπέτας και ο Γρηγόρης. Μιλάμε για τα παλιά με την Ελένη Ροδά και για τα καινούργια εδώ στον Πειραιά της καρδιάς μας. Θα πάμε για διάλειμμα με ένα τραγούδι βέβαια που λέει ρούχα παλιά οι καρδιές δεν φοράνε. Mm-hmm. Τα λάθη προσπερνάνε. Mm-hmm. Όμως, αυτή είναι η λογική του. Αυτά είναι τα... Το γράψαμε μαζί ο Χρήστος Παπαδόπουλος στη μουσική. Εγώ γράψα τους στίχους. Είναι κάποια χρόνια πριν. Η Ελένη Ροδά σε μια ξεχωριστή, θέλω να πιστεύω, ερμηνεία. Mm-hmm. Και πάλι κοντά σας αμέσως μετά το διάλειμμα. Στο μυαλό καρδιά μου κρύψε τους κόσμους τους αλλοντινούς για να σε βρω. Λίστες τυφλές χωρίς αναμονές μοιάζουν τα όνειρά μου. Δώσ' μου απ'
ακόμα μια φορά ελπίδα να σωθώ. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω όλα αυτά που τα χρόνια γυρνάνε και πίσω δεν γυρνάνε. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω ρούχα παλιά, οι καρδιές δεν φοράνε, τα λάθη πώς περνάνε. Αγκαλιές μικρά πουλιά μες στον καιρό καρδιά μου γίναν τραπέτες του καημού ζωές για να σε βρω. Λίστες τυφλές χωρίς αναμονές μοιάζουν τα όνειρά μου. Δώσ' μου ακόμα μια φορά ελπίδα να σωθώ. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω όλα αυτά που τα χρόνια γυρνάνε και πίσω δεν γυρνάνε. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω ρούχα παλιά, οι καρδιές δεν φοράνε, τα λάθη πώς περνάνε. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω όλα αυτά που τα χρόνια γυρνάνε και πίσω δεν γυρνάνε. Λες πως θα φύγω και πάλι θα κλάψω, κι όμως αξίζει για σένα να χάσω ρούχα παλιά, οι καρδιές δεν φοράνε, τα λάθη πώς περνάνε. Πειραιάζει η καρδιά μας με την Ελένη Ροδά πάντα να μας λέει τα δικά της παλιά αλλά και καινούργια και τη σχέση της βέβαια με τον Πειραιά, αφού η μισή της ζωή την έχει περάσει εδώ όπως μας είπε πριν χαρακτηριστικά. Να δώσω τα τηλέφωνά μας 210-42-24-443 έως και 5 για τα μηνύματά σας 904 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19599 και βέβαια μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε ή mesea@kanali1.gr. Μνημονεύουμε συχνά στην κουβέντα μας το Γιώργο Ζαμπέτα, αλλά από τις φωτογραφίες που μας είπαμε και για τη συνεργασία της Ελένης Ροδά με τον Μίκη Θοδωράκη στο ξεκίνημά της, ακούσαμε και τα δώρα της να ντουετάρει εκεί με τον Μάρκο Μαβακάρη. Ιστορικές στιγμές. Εδώ βλέπω βέβαια τις φωτογραφίες, βλέπω μαζί και με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου. Ναι. Δίπλα είναι ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Ναι. Παραδίπλα ο καπετάν Παγίδας. Αυτό είναι το 66 τότε με τη συναυλία που κάναμε του Παπαϊωάννου. Μετά σε βλέπω με τον Τζιτσάνη εδώ να κάθεσαι στο πάλκο. Ναι, στη ναι. Φαντασία στις Τρεις Γέφυρες. Και βέβαια σε βλέπω ακόμα και με τον Ντέιβ Χάσελχοφ, με τον Δημήτρη Χόρ, με τον Κώστα Καραμαλή. Μια ζωή είναι σαν παραμύθι όμως. Ναι, ναι, πράγματι. Εκεί το ξαναδείωσα. Έχω. Είμαι με το ροντήρι 20 χρόνων. Και είμαι στην Αμερική. Μας κάνουν η Century Fox δεξίωση, μας κάνουν Metro Goldwyn Mayer, μας κάνει δεξίωση η συγγραφής της Αμερικής στη Νέα Υόρκη, ήταν μέσα ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Καζάν, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα επειδή ήμουν και βλαχαδερό. Κοιτούσα άλλα πράγματα εκεί να χαζέψω και δεν πήγαινα. Όλοι πηγαίναν δίπλα από τον Άρθουρ Μίλλερ και παίρνανε αυτόγραφο, μιλούσαν. Εγώ ούτε τον πλησίασα. Λέω, ποιος είναι αυτός? Και κοιτούσα τώρα που ήταν ένας ωραίος εκεί στη γωνία και κοιτούσα τον ωραίο. Τον ωραίο. Στη γωνία. Οι ωραίοι τι ρόλο παίξαν στη ζωή σου? Τον από ο έρωτας τι ρόλο παίξαν? Ο έρωτας έχει παίξει μεγάλο. Δηλαδή σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Και εκεί ήσουν έτσι αυθόρμητη όπως... Ναι, ναι, αυθόρμητη, αλλά εντάξει. Και πήγαν και πολλά χρόνια χαμένα με τους έρωτες. Ίσως και αυτοί να ευθύνονται για κάποιες λάθος επιλογές. Όχι, 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 άνθρωποι. Ήταν συμπαθέστατοι, καλοί.
θαυμάσιοι άνθρωποι, αλλά εγώ ήμουνα. Εντάξει. Πάντως, ανεξάρτητα αν θα μπορούσε να έχει κάνει κι άλλα τόσα, α το πω έτσι. Αφού δεν θα μπορούσα να είχα κάνει. Ήσουν μέσα στο παιχνίδι όμως, στις πρώτες γραμμές. Ήμουν στο παιχνίδι της πρώτης γραμμής. Ήσουν στην Κολούμπια, στα καλύτερα, ήσουν στα καλύτερα μαγαζιά, ήσουν με τους σπουδαίους συνθέτες δίπλα. Ναι, αλλά δεν καταλάβαινα. Ήμουν βλακαδερό, όπως σου είπα. Από τη Λάρσα κατευθείαν. Από τη Λάρσα, αλλά όλη η Αθήνα υποκλίνονταν μπροστά σου όμως. Ναι, ούτε είχα καταλάβει τίποτα. Μου φαινόντουσαν όλα φυσικά, καθημερινά. Δεν έδωνα. Όταν ο Ζαμπέτας έδωσε αυτό το τραγούδι το 1975 εκεί στο δίσκο Κουλτούρα και Σία, το Φουκαρά σε στίχους του συνεργάτη του, του Διονύση του Τζεφρόνη, πώς σου φάνηκε αυτό το τραγούδι? Λέω, ρε Γιώργο, τι είναι, μου λες τώρα. Μεγάλα τα ωράρια, μικρά τα μεροκάματα. Τι να το πω αυτό το τραγούδι τώρα, άσε. Πού να το πούμε κάτω με αυτούς που έρχονται. Άσε τώρα, είναι δυνατόν να το πούμε αυτό το τραγούδι του, λέω. Του εφοπλιστές από κάτω. Τώρα μικρά μεροκάματα και ωράρια. Μου λέει, άσε, θα έρθουν και αυτά. Έτσι λίγο ο δάσκαλος, ε. Και έτσι το είπα. Το είπα. Και να που ήρθαν όμως. Και ήρθανε. Και ήρθανε, απίστευτο, αλλά ήρθανε. Για να ακούσουμε. Ξεκίνησε πανέτοιμος να κάνει την καριέρα του, σηκώνοντας χαρούμενος με πίστη την παντιέρα του. Μα ήρθανε ανάποδα αργότερα τα πράγματα, μεγάλα τα ωράρια, μικρά τα μεροκάματα. Τα μεροκάματα. Κι ο Φουκαράς εγκρέμισε τα όνειρα που έκτισε, κι η κοινωνία γύρω του με φουκαράδες γέμισε, κι η κοινωνία γύρω του με φουκαράδες γέμισε. Του στάσιμα σε αύξηση τα έξοδα, κι όπως οι άλλοι έπεσε στα ίδια διέξοδα. Ασήμαντο κατάντησε της κοινωνίας κύτταρο, και στο φινάλε έμεινε και γέροντο παλίκαρο, και στο φινάλε έμεινε και γέροντο παλικάρο. Κι ο Φουκαράς εγκρέμισε τα όνειρα που έκτισε, κι η κοινωνία γύρω του με φουκαράδες γέμισε, κι η κοινωνία γύρω του με φουκαράδες γέμισε. Η κοινωνία γύρω μας με φουκαράδες γέμισε. Πραγματικά, το 75 ήταν αυτά. Η κοινωνία σήμερα γέμισε με φουκαράδες. Και ο δάσκαλος σου λέγε, πες το τραγούδι. Ναι, μου λέει, ρε Γιώργο, του λέω, μα είναι δυνατόν. Τι να το πω αυτό το τραγούδι τώρα στη σημερινή εποχή. Πες το, μωρέ μου, λέει, θα έρθει και αυτή η εποχή. 40 χρόνια μετά είμαστε τώρα και είναι σαν να γράφτηκε σήμερα για να σχολιάσει όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ακριβώς. Τη σημερινή εποχή τι κάνει η Ελένη Ρόδα? Μας λες ότι ετοιμάζεσαι να κλείσεις λίγο το μαγαζί, σε κούρασε αυτή η κατάσταση? Ναι, με κούρασε πολύ. Οι κύκλοι έτσι είναι, για να ανοίγουν και να κλείνουν. Δισκογραφικά καταθέτεις κατά καιρούς καινούργια πράγματα, ενδιαφέροντα θα έλεγα. Μ' αρέσει. Έχω ένα φίλο πολύ, τον Σαράντη, τον Αλεβιζάντο, με τον οποίο, ο οποίος κάθε φορά μου στέλνει και τραγούδια. Ξεχωριστό στιγμό. Και έτσι έκανα τα δύο τελευταία CD μου, επειδή είναι η στίχη του.
Και είναι ξεχωριστός, είναι καταπληκτικός. Mm-hmm. Το τι λέει αυτός ο άνθρωπος μέσα στα τραγούδια, μέσα στους στίχους του. Mm-hmm. Εκτός από αυτά που έχει γράψει του, με τον Ντόκα, με τον Καλογιάννη, αλλά και αυτά που μου έστειλε τελευταία. Είναι καταπληκτικά. Είναι πολύ μεγάλος. Δεν ασχολείσαι όμως μόνο με τους στίχους του φίλου του Αλιβιζάτου. Όχι, συγχρόνως έχω και βάζω και κάποια τραγούδια του Γιώργου του Πολύζου, του Τάκη του Μπινιάρη. Αυτά που με ενδιαφέρουν και που είναι ωραία. Το στίχο κοιτάς πρώτα. Με ενδιαφέρει ο στίχος. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει πολύ ο στίχος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Βέβαια και η μουσική. Οπωσδήποτε, άμα δεν ταιριάζει με το στίχο, δεν λέει τίποτα. Τι άλλο δώρο μας έχεις φέρει να ακούσουμε? Εγώ έφερα δύο τραγούδια τώρα. Ένα με του Πολύζου με το Μάλιαρη. Mm-hmm. Και ένα του Πολύζου με τη Δρούζα. Είναι τραγούδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Λέγεται οι 10 εντολές. Mm-hmm. Αυτό της Δρούζα που θα ακούσουμε τώρα. Τονίστεψα το φως, μακρύς ο δρόμος και πικρός για το σαρκείο. Δεν είμαι όμως και Χριστός, κι από τις 10 εντολές ξέχασα δύο. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν έχω κλέψει, όμως γυναίκα αλλούνου έχω ζηλέψει. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν είπα ψέμα, όμως οι 10 εντολές είναι πολλές για μένα. Πλάσμα σου κι εγώ, αδύναμο κι αμαρτωλό και παιδεμένο. Δεν έχω τόπο να σταθώ και το όνειρό μου το μικρό το έχουν δεμένο. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν έχω κλέψει, όμως γυναίκα αλλούνου έχω ζηλέψει. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν είπα ψέμα, όμως οι 10 εντολές είναι πολλές για μένα. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν έχω κλέψει, όμως γυναίκα αλλούνου έχω ζηλέψει. Δεν έχω κάνει φωνικό, δεν είπα ψέμα, όμως οι 10 εντολές είναι πολλές για μένα. Οι 10 εντολές σε μια εποχή που φαντάζουν πράγματι πολλές. Ναι. Με τη μεστή ερμηνεία της Ελένης Ροδά, με το που μπαίνει, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι κάποιος θέλει να σου πει κάτι με το δικό του τρόπο. Ωραία ερμηνεία.
Καλά, σε ευχαριστώ. Και είναι σίγουρα ένα τραγούδι που έχει γράψει τώρα, έτσι δεν είναι? Πριν 15 μέρες το γράψα. Μπήκε στο στούντιο. Ναι, ναι. Και δεν είπες μόνο αυτό, μας έχεις φέρει και ένα ακόμη. Και ένα άλλο, ναι. Η δημιουργία του ποιοι είναι σε αυτό? Είναι του Μάλιαρη και του Πολύζου. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Εντάξει, θα το κρίνεις εσύ. Πάμε να τα ακούσουμε γι' αυτό. Και αυτοί που θα μας ακούσουν. Σίγουρα. Καθόλου σε σκεφτόμουν. Είχα μπλέξει μέσα σε ένα κικαιώνα και χανόμουν. Είχαν έρθει αναμνήσεις στο μυαλό μου σαν φαντάσματα. Κι είχα κάνει απ' τα νεύρα μου κουβάρι τα σκεπάσματα. Και τα μάτια μου δεν έλεγα να κλείσω. Κάθε σκέψη διαρκώς γυρνούσε πίσω. Μέχρι που άρχισα αγάπη μου να κλαίω. Και να λέω πως εγώ για όλα. Χτες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, σε σκεφτόμουν. Σαν τον κλέφτη τριγυρνούσα στο σκοτάδι και κρυβόμουνα. Μα είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι διαφυγής και τα περάσματα. Κι ήταν όλα εναντίον μου ξανά τα συμπεράσματα. Και τα μάτια μου δεν έλεγα να κλείσω. Κάθε σκέψη διαρκώς γυρνούσε πίσω. Μέχρι που άρχισα αγάπη μου να κλαίω. Και να λέω πως εγώ για όλα φταίω. Το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου, σε σκεφτόμουν. Μια ακόμα ιδιαίτερη ερμηνεία από την Ελένη Ροδάτου σήμερα. Πριν λίγες μέρες μπήκε στο στούντιο και δοκίμασε αυτά και είπε αυτά τα τραγούδια. Καλά τραγούδια, καλές ερμηνείες. Ειλικρινά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που μου το λες εσύ. Και μου αρέσει που είσαι δημιουργική, που δεν κάθεσαι, που το ψάχνεις, που το... Ναι, προσπαθώ. Οι 10 εντολές βέβαια είναι πιο απανταδόρικες, θα έλεγα. Ναι, βέβαια. Και μου λες ότι όταν το λες στο μαγαζί. Που ταιριάζουν... Ναι, ναι, όταν λέω, όλοι θέλουν να το τραγουδάνε αμέσως όλοι. Ίσως επειδή όλοι έχουν. Επειδή εγώ. Παραβιάσει τις καθένα τις δικές του. Βέβαια. Τις δικές του δύο. Με τον τρόπο. Ναι. Τώρα, τι σου λείπει σήμερα? Δεν λέω για πράγματα του χθες που θα μπορούσες να έχεις κάνει διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Με τους περισσότερους. Μου λείπει. Τι θα ήθελες να κάνεις? Τι θα ήθελα να κάνω? Ναι. Θα ήθελα να μην κάνω τίποτα, να ταξιδεύω. Αλλά επειδή έχω φτιάξει τη ζωή μου έτσι, την έχω στραπατσάρει τη ζωή μου, δεν μου περισσεύουν πια χρήματα για να κάνω αυτό που θέλω. Έχω, εντάξει, είμαι στριμωγμένη. Σου λείπουν τα ταξίδια, δηλαδή? Λείπουν τα ταξίδια. Ανέκαθεν σου άρεσαν? Μου άρεσαν πολύ. Και όταν ήμουν μικρή ταξίδεψα πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο με το ροντήρι. Και μου λείπουν τα ταξίδια.
Και όταν είχα, όταν δούλευα στις μεγάλες πίστες, είχα την ευχέρεια να ταξιδεύω. Mm-hmm. Τώρα που λείψαν οι μεγάλες πίστες, δεν έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω. Βέβαια θα μπορούσα να ταξιδέψω τώρα που θα, δεν θα έχω το μαγαζί, να πηγαίνω με κανένα έτσι γκρουπ των 500. Από το τραγούδι τι σου λείπει? Εγώ πιστεύω ότι είχε πάλι από κάποιες στις επιστολές. Από το τραγούδι τι μου λείπει? Μου λείπουν αυτά που δεν έκανα. Αυτά που δεν έκανα, που ήταν να τα κάνω και δεν τα έκανα, γιατί βαριόμουνα, γιατί δουλεύαμε πάρα πολύ μέχρι το πρωί 6, 6:30, 7, και μετά κοιμόμουν και μετά βαριόμουν να σηκωθώ να πάω στα στούντιο. Να σκεφτείς ότι με κάλεσαν να παίξω σε μια ταινία πρωταγωνίστρια και πήγα την πρώτη μέρα, ήμασταν όλα τα κορίτσια μαζί μαζεμένα, και τη δεύτερη μέρα δεν πήγα και έμεινα μόνο εκεί. Δεν ξαναπήγα στην ταινία, βάλανε άλλη πρωταγωνίστρια και πρέπει να έχει μείνει αυτή η σκηνή που είναι στη βία. Έχεις ναι. Είχες ένα πέρασμα έτσι τότε από το κινηματογράφο, ναι, που έγραψε πάλι, όπως και στο τραγούδι. Μπορεί να μην το κυνηγούσες πολύ, όχι, όπως δεν μου λες. Το κυνηγούσα πολύ, γιατί κοίταξε, θεωρώ πολύ σημαντική την ερμηνεία στην Ευδοκία του Δαμιανού. Και που την πλάρει με τη φωνή σου. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό που έκανα. Όπως το θεωρούσε σημαντικό και ο Δαμιανός, και έγραψε στην βιογραφία του 30% της επιτυχίας της ταινίας οφείλεται στη φωνή της Ελένης Ροδά. Τώρα βέβαια, εντάξει, αυτό ήταν λίγο. Αυτό πώς το έκανες, πώς ντούμπλαρες τη Βασιλείου? Κοίτα, είχαν πάει όλο το ελληνικό θέατρο πέρασε. Και δεν κολλάγανε. Λέει ο Λουίζος, θα φέρω μια κοπέλα. Για φέρ' την να δούμε. Πάω, μου δίνει το κείμενο. Διάβασε Ελένη μια σκηνή. Και μετά λέει, πάμε. Όλο το έργο. Πάρ' το και έργο. Και το συνέχισα. Εγώ κοιτούσα και μιλούσα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ. Και έτσι πάλι με ένα δικό σου τρόπο. Ναι. Συμμετέχει σε μια ιστορική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, το θεωρώ σημαντικό αυτό που έκανε. Κάπως έτσι καταλήγουμε, να έρχεται εδώ πέρα ο Περικλής Τσατσαρούνος, ο ηχολήπτης, να αλλάζουν οι ηχολήπτες και να σου λέει, ναι, η κυρία Ροδάης, να σε ξέρουν, ναι, όλοι, νεότεροι και όχι, παλαιότεροι. Όχι, εντάξει, και να λένε τη δουλειά γι' αυτό. Και να λένε η Ροδά. Ναι, εντάξει. Είναι, νομίζω, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι. Ή να λέει ο Μουζάκης ότι το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι ονειρευόμουν να το, κάποιος να το πει έτσι. Ο Χρυσός μου, ναι, και ξέρεις, κάναμε ένα δίσκο και ερχόταν από την Κινέτα με τον Καύσωνα το μεγάλο σε ένα μικρό στούντιο χωρίς air condition καθόλου, και έπαιζε και τρομπέτα. Δεν ξέρω, μ' άκουσε μια μέρα στη Ζωζό της Απουντζάκη, στο πάρτι που είχε η Ζωζό, που τραγουδούσαμε όλοι μαζί, και μου λέει, Ελένη, πρέπει να τραγουδήσεις εσύ τα αρχοντορεμπέτικα. Και τελικά με φώναξε και κάναμε αυτό το δίσκο στην τότε σε μια εταιρεία που ήταν ο Ανδρέας, την πήρε τελικά η Λύρα. Ήταν η Pan Vox MBI. Ναι. Αυτή. Και ο Ανδρέας, πες μου, το θυμάσαι, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Την είχαν η Γεσάρ, μετά την πήρε ο Κάπος, μετά ο... Αυτά είναι οι διαδρομές, δεν που ήταν. Ήρθε από την απ' έξω, από την Αφρική, και την πήρε, τέλος πάντων, και αυτός ο ήταν Καϊάφας. Ο Καϊάφας, ναι, ο Χρυσός μου αυτός. Mm-hmm. Σωστά, ο Καϊάφας και ο οποίος μου λέει, Ελένη, θα κάνουμε ένα δίσκο, και λέω, θέλω να κάνω ένα δίσκο με το Μουζάκι. Όχι, λέει, δεν, όχι με το Μουζάκι. Τι είναι, ποιος είναι ο Μουζάκης? Ήταν απ' έξω αυτός και δεν ήξερε το Μουζάκι. Όχι, λέει, δεν μπορώ να σου κάνω δίσκο με το Μουζάκι. Εγώ θέλω αυτό το δίσκο. Καλά, πάρε τότε 1 εκατομμύριο και κάνε το μόνος. Και κάνε ό,τι θέλετε. Και μου έδωσε 1 εκατομμύριο και δεν κάναμε. Για να ακούσουμε το τραγούδι που σου έδωσε, για το οποίο σου έδωσε τα γαλόνια, ναι, ο άλλος δάσκαλος. Ναι, πραγματικά. Ποιος καλέ δεν θα το δει και δεν θα μου το ματιάσει. Πο πο πο, πο πο πο, ο παλάκια του παιδιού μου, ο παλάκια του. Πο πο πο, πο πο πο, 10 τόνοι πετυμέζει τα χυλάκια του. Τέτοιο πόνιρο γυνάτι, τέτοιο λίγο.
ξαναδεί. Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί. Παναγιά μου ένα παιδί, θα μου φύγει το τσερβέλο. Το κοιτάζω δηλαδή και να το δαγκώσω θέλω. Τέτοιο πλάσμα σ' όλα πρώτο, τραγανό σαν το μπισκότο. Ρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί. Παναγιά μου ένα παιδί, βάστα βρε καρδιά μου δόλια, βάστα λίγο επειδή πνίξουν τα ροσόλια. Πο, 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 πο. Μάκια, μάκια του παιδιού μου, ξανά μάκια του. Πο, 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 πο. Στα ματάκια, στα γυλάκια, στα λεμάκια του. Τέτοιο πόνιρο γυμνάτι, τέτοιο λίγο με στο μάτι. Ρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί. Παναγιά μου ένα παιδί του Γιώργου Μουζάκη. Τελικά οι δύο ώρες ήταν λίγες για να χωρέσουμε όλα όσα έχει κάνει η Ελένη Ροδά. Σε ευχαριστώ. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήρθες εδώ στον Πειραιά της καρδιάς μας, να μας μιλήσεις για όλα αυτά τα πολλά και πολύτιμα και να τα μοιραστείς μαζί μας και για τα ντοκουμέντα που μας κέρασες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και θυμηθήκαμε τα παλιά. Ναι. Όχι μόνο τα παλιά και που σε, και που σε είδα. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Και τα παλιά και που σε είδα, που είχα καιρό να σε δω και χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και ελπίζω γρήγορα και να. Και τα παιδιά εδώ και τον ευχαριστώ. Και επειδή εδώ το περισκόπιο και του Πειραιά της καρδιάς μας αλλά και του σταθμού είναι ανοιχτό, οπότε με το καλό τα καινούρια σου βγουν στο προσκήνιο. Ναι. Με χαρά ξανά και να τα φιλοξενήσουμε και να. Όχι μόνο εδώ, στη δική μου εκπομπή, αλλά και στις υπόλοιπες του σταθμού να έχουν. Είναι τραγούδια που πραγματικά έχουν λόγο ύπαρξης. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και η ερμηνεία σου τα δίνει πραγματικά το κάτι παραπάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι γερή και δυνατή. Και εσύ. Ο Πειραιάς της καρδιάς μας ήταν εδώ. Καλή τύχη και καλή δύναμη και να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Η ώρα